Γεια σας. Από ό,τι βλέπετε δεν είμαι ο Γιώργος ο Πίτσης. Έχω λίγο παραπάνω μαλλιά από αυτόν. Για να δούμε, θα καταφέρω να το πάρω τη θέση. Είμαστε στο καφενέ του Γιάφκα και σήμερα έχουμε μια εκπομπή η οποία θα είναι αναφορά στην ομάδα της, του Πηλίου που κατάφερε να ανέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια μου σε όσους όλους έχουν βοηθήσει τόσα χρόνια στην προσπάθεια αυτή, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Ελπίζω να βρεθεί λύση στο πρόβλημα του κορονοϊού και να καταφέρουμε όλοι μαζί να διασκεδάσουμε και να χαρούμε τις νίκες αλλά και τις ήττες της ομάδας μέσα στο γήπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετέχουν στην εκπομπή σήμερα και αυτούς που δεν τα κατάφεραν να συμμετέχουν γιατί είναι δύσκολη κάμερα τελικά. Αυτή η εκπομπή ήταν να παρουσιαστεί στο τέλος του πρωταθλήματος αλλά δυστυχώς λόγω των συνθήκων δεν τα καταφέραμε να την παρουσιάσουμε. Ελπίζω όμως του χρόνου να είμαστε καλά, να έχουμε πάρει το πρωτάθλημα στη ΓΑΜΑ Εθνική, να έχουμε ανέβει στη Β' και να κάνουμε μια καλύτερη εκπομπή και να διασκεδάσουμε καλύτερα. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν την εκπομπή. Θέλω να είστε λίγο υπηκοί. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Ό,τι δείτε είναι αυθόρμητο και ελπίζω να με ψηφίσετε μετά για να πάρω τη θέση του Γιώργου. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Όπως βλέπετε, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά. Να πω καταρχάς στους φίλους μου ότι όλο αυτό το διάστημα προσπαθώ να αφήσω λίγο παραπάνω μουσχη, να αφήσω τα μαλλιά μου, γιατί βλέπετε ότι τελικά ο κεντρικός παρουσιαστής, όπως όλα δείχνουν, πρέπει να έχει μαλλιά, όπως σημαίνει δηλαδή σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Τι να κάνουμε, θα έχει ξεκινήσει μια μεγάλη μάχη. Δεν έχω χαρτί μπροστά μου, μόνο έχω ένα μήνυμα έτσι να πω για το ποιον θα ψηφίσετε για παρουσιαστή. Να ευχηθώ τα καλύτερα και εγώ από την πλευρά μου. Πέρα από την πλάκα λοιπόν, να πούμε και εμείς δύο πράγματα. Είναι ένα αφιέρωμα για τον Άο Πηλίου. Ένα αφιέρωμα που πρέπει να τονίσω ότι σχεδόν εξ ολοκλήρου επιμελήθηκε ο Σκεύος Εξουλουράς, και όντας και παλιός πρόεδρος της ομάδας, όταν ακόμη λεγόταν Άο Δικαίου. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να μιλήσει, όχι μόνο τους ποδοσφαιριστές και τους προπονητές και τον πρόεδρο της ομάδας, τον Πέτρο τον Κεφαλιανό, αλλά και ανθρώπους της καθημερινότητας και ανθρώπους που αγαπούν τον σύλλογο. Και κατάφεραν να πούν αρκετά πράγματα μπροστά στην κάμερα. Πάμε μαζί να παρακολουθήσουμε αυτό το αφιέρωμα. Να υπενθυμίσουμε φυσικά ότι εσείς πρέπει να ακολουθείτε τα social media του Γιάφκα Sports σε Facebook, Instagram και YouTube. Να πούμε ότι το παιχνίδι αυτό το Σάββατο στις 3 θα έχετε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε σε live streaming μέσω του yafkasports.gr. Μακάρι, ευχή όλων είναι να μπορέσει ο κόσμος να μπαίνει στο γήπεδο από εδώ και πέρα σιγά σιγά για να παρακολουθεί την ομάδα από κοντά και την κάθε ομάδα βέβαια από κοντά. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το όμορφο αφιέρωμα και επιστρέφουμε εδώ για να κλείσουμε.
Μπισκοτάκι μου. Μπαστούλα μου. Τουρτίτσα μου. Σαραγλάκι μου. Μπακλαβαδάκι μου. Παγωτάκι μου. Υπενήσεις ότι είμαι κρυά ή μου φάνηκε. Τι, δεν μας τα λέμε όλα αυτά. Δεν αναφερόμαστε στις απολαύσεις των αρτοζαχαροπλαστείων Special. Αρτοζαχαροπλαστεία Special. Κορυφές γλυκές επιλογές, αρτοσκευάσματα και το top φρέσκο παγωτό σε όλο το νησί. Δροσερή απόλαυση σε υπέροχες γεύσεις. Αρτοζαχαροπλαστεία Special σε όλη την ΚΟ. Βρείτε τα και απολαύστε τα. Είμαστε στο κοινοτικό γήπεδο της Αντιμάχιας που σε λίγο θα αρχίσει ο αγών μεταξύ Αντιμάχου και Αόπιλίου. Ο αγών είναι ντέρμπι. Ντέρμπι με την εξής έννοια, ότι με την νίκη του Πιλίου βγαίνει πρωταθλήτρια στην α κατηγορία στο δωδεκανησιακό πρωτάθλημα. Με ισοπαλία βγαίνει η κέφαλος, ο Νικαγόρας, και με νίκη του Αντιμάχου φυσικά πάλι ο Νικαγόρας. Ο Αντίμαχος και με ισοπαλία και με νίκη παραμένει πάντα στη β κατηγορία. Συγχαρητήρια για τον ΑΟ Πιλίου, για την άνοδο, στη γάμα εθνική. Εύχομαι να κάνει μια καλή πορεία και όχι το καλύτερο. Όλα τα άλλα θα βρεθούν στην πορεία. Εύχομαι στην ομάδα μας να έχει επιτυχίες και υγεία σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους ποδοσφαιριστές και να υπάρχει δύναμη και θέληση για το σκοπό που έχουμε βάλει. Όπως σας είχαμε πει κυρίες και κύριοι, ο Πιλίου κατεβαίνει με τον Χατζηνικολόγλου, Κεφαλιανός, Διακονικόλας, Γερασίμου, Γιανομανδράκης, Πέτσαλης, Ζαμάγιας, Κεφαλιανός, Έψιμος, Ρούφας, Δρόσος. Η αναπληρωματική του είναι ο Μαρίνος ο Γιώργος, ο Μαρίνος ο Σάβας, ο Κεφαλιανός, Κυπρέος και Πίκουλας. Οι διαιτητές είναι Αργυρίου, Βασιλείου, Κανελόπουλος. Διαιτητής είναι ο Βασιλείου. Σε λίγο θα είμαστε κοντά σας, όπως σας είπαμε, για να σας αναμεταδώσουμε το παιχνίδι. Να σας πούμε ακόμα κάτι άλλο, ότι στο ντέρμπι αυτό σήμερα πρέπει να είναι γύρω στα 1000 φιλάθλους και 500 ίσως και περισσότερα αυτοκίνητα. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε σήμερα στην Αντιμάχια είναι πρωτοφανές. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει σε αυτό το ντέρμπι. Σε λίγο λοιπόν στην αναμετάδοση του αγώνα. Ευχαριστούμε. Εύχομαι οι καταστάσεις να μας επιτρέψουν να ξαναγεμίσουμε το γήπεδο και να πανηγυρίζουμε μαζί τις νίκες μας, τις νίκες της ομάδας μας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συγχαρητήρια στην ομάδα για το κατόρθωμα που έκανε, που ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Καλή επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς και ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία και η Παναγία μαζί τους. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας. Βοήθειά μας.
καλή επιτυχία και με δύναμη. Και τσαμπουκά να πάρουμε το πρωτάθλημα. Καραμούτα. Κατσουφούτα. Πολύ. Μουλούχο. Σαλαπατσάνι. Μιλονάς. Βραμουντανής. Συντυχάκης. Πανόπουλο. Φονσέκα. Και Μανώλη Σατσιφούτα. Λοιπόν, μία μέρα πριν το ξεκίνημα της ομάδας για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στη ΓΑΜΑ Εθνική, μαζί μας ο πρόεδρος του Συλλόγου, ο Πέτρος Κεφαλιανός, για να μας πει για αυτή τη νέα χρονιά, σε αυτό το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνική, ένα νέο ξεκίνημα και μία κατηγορία άγνωστη για τον Συλλόγο. Πρωτόγνωρη. Πρωτόγνωρη σε πολύ άσχημες συνθήκες, σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε φιλάθλους. Τουλάχιστον στον αριθμό που θα μπορούσαμε να έχουμε και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα πολύ σημαντικό έσοδο για την ομάδα πρώτον, αλλά και δεύτερον ο αθλητής χρειάζεται οπωσδήποτε κοντά την εξέδρα για να αποδώσει και να παράξει παραπάνω από το αναμενόμενο. Δυστυχώς αυτές είναι οι συνθήκες, με αυτές θα πορευτούμε, να ευχηθούμε στους ποδοσφαιριστές μας να είναι υγιείς, να μην έχουμε τραυματισμούς. Χρειαζόμαστε όλα τα παιδιά σε ένα δύσκολο πρωτάθλημα με αρκετά ταξίδια και σίγουρα είναι μια κατηγορία η οποία είναι άγνωστη. Είναι μια κατηγορία όπου ομάδα της ΚΟ χρόνια τώρα δεν κατάφερε να παίξει αυτή η κατηγορία. Έτσι είναι η μοναδική ευκαιρία για μας. Είναι η μοναδική ευκαιρία να καθιερώσουμε αυτήν την ομάδα του χωριού μας ως ομάδα του νησιού μας για να έχουμε την μέγιστη συμμετοχή του κόσμου και να μπορέσουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα. Και ο στόχος βέβαια παραμένει και είναι να κρατηθεί η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία, να την μάθουμε καλύτερα για να είμαστε καλύτερα τον επόμενο χρόνο. Χατζηβασίλης, ωραίες προσποιήσεις. Ο Μποϊλής, Χατζηβασίλης, Χατζησουλεϊμάν, η σέντρα. Και το γκολ από τον Στεφανίδη! Από την υπέροχη τρίπλα του Χατζηβασίλη στο ξεκίνημα και την σέντρα του Χατζησουλεϊμάν, σέντρα Λουκούμι για το κεφάλι του Στεφανίδη. Ο σέντερ φορ του ΑΟΠ Ηλίου κάνει στο 63. Το 1-1 και φέρνει το μάτς στα ίσια. Εύχομαι στην ομάδα μας να έχει μια καλή πορεία και εύχομαι όσο το δυνατόν υγεία σε όλες τις ομάδες μας και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε πριν το ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο ΑΟΠ Ηλίου θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θοδωρή, πώς αισθάνεσαι που αυτή η προσπάθεια η δική σου τα τελευταία χρόνια και όταν η ομάδα ήταν Δίας αλλά και την περσινή χρονιά σαν ΑΟΠ Ηλίου, φαίνεται ότι τελικά η ομάδα κατάφερε να πετύχει το μεγάλο στόχο που ήταν η άνοδος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αισθάνομαι καλά, Γιώργο. Όπως το γνωρίζετε και εσύ και ο Σκεύος, ήταν μια προσπάθεια τριών χρόνων. Η προσπάθεια ανταμυθήκαμε στο τέλος με το πρωτάθλημα. Δεν το ευχαριστήθηκαμε λόγω του ιού. Θέλαμε μέσα στο γήπεδο να το πανηγυρίσουμε. Εύχομαι καλή τύχη στην ομάδα μας, σε όλα τα σωματεία, υγεία, όχι τραυματισμούς και πιστεύω θα πάνε όλα καλά. Τώρα για το Σάββατο που πέσουμε 3 ώρα έχουμε θέμα εκεί, μακάρι να μπορούσε ο κόσμος να έρθει να το ευχαριστηθεί. Εγώ πιστεύω θα πάμε καλά και θα ξεκινήσουμε και καλά το Σάββατο. Ανός, η σέντρα, ο Δρόσος, πλασάρει και σκοράρει! 2-1 ο Δρόσος! Στο 76 από την σέντρα του Κεφαλιανού ο Χρήστος Δρόσος θα κόψει στο πρώτο δοκάρι και με πλασέ στην κίνηση θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Καραγιάννη κάνοντας το 2-1 για τους γηπεδούχους. Καλή επιτυχία να έχουμε, καλή σεζόν να έχουμε και να γεμίσουμε τα γήπεδα, αν επιτραπεί. Γιατί είναι μια ομάδα της ΚΟ και δεν είναι του Πηλιού. Ευχαριστώ πολύ. Coach, νέα χρονιά, νέα πρόκληση αυτή της ΓΑΜΑ Εθνικής. Το πρωτάθλημα ξεκινά το Σάββατο. Κατά πόσο η ομάδα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα απέναντι στην ομάδα της Χίου? Νομίζω ότι η ομάδα συνολικά περίμενε αρκετά χρόνια αυτή τη στιγμή, όπως και το νησί. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε καθόλου έτοιμοι για αυτή την πρεμιέρα. Θέλουμε να μπούμε με το δεξί.
Τα παιδιά έχουν δουλέψει πολύ σωστά αυτό το δίμηνο, ένα γεμάτο δίμηνο από την 1η του Αυγούστου μέχρι και σήμερα. Νομίζω ότι τηρουμένων των αναλογιών και των συνθήκων, μετά από αυτό το εξάμηνο που ταλαιπώρησε όλους τους αθλητές, έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν και στο χέρι μας για να μπορέσουμε να πούμε ότι είμαστε αρκετά έτοιμοι και θα παρουσιαστούμε όπως πρέπει σε αυτό το μάτσο. Σε ξεχάσανε οι φίλοι σου ποτέ, αόπιλιου. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά υγεία πάνω απ' όλα, καλή επιτυχία και θα είμαστε πάντα δίπλα τους. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ο γυμναστής του αόπιλιου, μια νέα χρονιά ξεκινά το Σάββατο, το Σάββατο το μεσημέρι απέναντι στην Μικρασιατική Χίου. Ο Όπιλιου για πρώτη φορά στην ιστορία του θα αγωνιστεί στην ΓΑΜΑ Αθηνική. Να μας πεις πώς έχει κυλήσει όλο αυτό το μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας, γιατί αλήθεια περιμέναμε ότι η ομάδα ξεκινήσει νωρίτερα και πώς περιμένουμε να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Έφτασε η στιγμή επιτέλους που περιμένουμε όλο αυτόν τον καιρό. Είχαμε ήδη κάποιες παρατάσεις όσον αφορά την έναρξη σεζόν. Ήταν λίγο δύσκολος ο προγραμματισμός πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά πιστεύω ότι είμαστε πλέον έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη σεζόν όπως πρέπει, για να έχουμε τη χρονιά που επιθυμούμε όλοι μας. Θέλω να πω καλή επιτυχία στην ομάδα μας, παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε φέτος. Πιστεύω να πάμε καλά, αλλά μην ξεχνάτε όμως, στηρίζω Πέτρο Χατζηβασίλη, τον ανιψιό μου. Πάμε δυνατά, Πέτρο μου! Λοιπόν, ένας εκ των αρχηγών της ομάδας φετινή χρονιά, ο Πέτρος Χατζηβασίλης. Πέτρο, πώς αισθάνεσαι που η ομάδα, η δική σου ομάδα, η ομάδα του χωριού σου, έχει καταφέρει να φτάσει στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής και ουσιαστικά να επιστρέψεις και εσύ σε αυτή την κατηγορία? Κοίταξε Γιώργο, σίγουρα είναι ένα, θα το πεις παιδικό όνειρο, είναι ένα παιδικό όνειρο, σου πω την αλήθεια. Πάντα θέλαμε την ομάδα του χωριού μας να την φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Είναι τιμή μας που φοράμε τη φανέλα του χωριού και θα παίξουμε σε μια κατηγορία εθνική. Από εκεί και πέρα θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Γίνεται δουλειά, σκληρή δουλειά από όλους, και από τη διοίκηση και από τους ποδοσφαιριστές και από τους προπονητές. Είμαστε εδώ πέρα δύο μήνες. Καθημερινά προπονούμαστε για ένα στόχο. Να διαφημίσουμε το νησί στη ΓΑΜΑ Εθνική και να φτάσει η ομάδα, όχι να σωθεί, να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται. Αυτός είναι ο στόχος μας και γι' αυτό θα πολεμήσουμε. Αρχίζει γενομένης από το Σάββατο. Η ομάδα θα παίξει, θα δώσει όλα μέσα σε αυτό το γήπεδο και θα κερδίσει και ο δρόμος θα πάει στην επιτυχία. Σέντρα του Νικήτα. Αλλά θα περάσει και από κοντά ο Χατζηβασίλης, θα σκοράρει. Ο Πέτρος Χατζηβασίλης κάνει το 2-0 για τον Αόπιλιου. Από την σέντρα του Νικήτα η μπάλα πέρασε από όλους και ανενόχλητος Πέτρος Χατζηβασίλης στο δεύτερο δόκαρι πέτυχε τον γκολ κάνοντας το 2-0 για τους γηπεδούχους. Εύχομαι στα παιδιά καλή πορεία, να πάνε όλα καλά και πάνω απ' όλα υγεία. Υγεία. Λοιπόν, ο Χρήστος ο Δρόσος, ένας εκ των αρχηγών του Αόπιλιου. Η αλήθεια ότι καθόμαστε στον πάγκο, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχεις να κάτσεις στον πάγκο, Χρήστο. Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το ξεκίνημα της ομάδας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μία πρόκληση και για την ομάδα και για σένα όμως. Ναι, είναι μία πρόκληση για την ομάδα του χωριού μας, για όλο το νησί βασικά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το καλό μας σε αυτό. Καλή επιτυχία στην ομάδα του χωριού μας. Ελπίζουμε να μας κάνει περήφανος στη ΓΑΜΑ. Σαν πρώτη φορά μια ομάδα που μπω μετά από πολλά χρόνια. Καλή επιτυχία. Χατζη Σουλεϊμάν, μακρινός του Χατζη Σουλεϊμάν, υπέροχο γκολ. Ο Χατζη Σουλεϊμάν από τα 30 μέτρα σημαδεύει την αριστερή γωνία του Κούτογλου και κάνει το 2-0 για τον Αόπιλιου. Εύχομαι μια υγιή σεζόν χωρίς τραυματισμούς και η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Ποιο είναι το πρωτάθλημα, ο στόχος της? Το στόχος της ομάδας είναι η παραμονή στην κατηγορία. Έχει να πάρει με το πρωτάθλημα, Ρελίο. Ό,τι έρθει, φιλεσκεύω, ό,τι έρθει. Λοιπόν, και ο Γιώργος Πάχος, ο νεότερος ποδοσφαιριστής του Συλλόγου, είναι από πέρσι στην πρώτη ομάδα. Έχει καταφέρει με τον Σύλλογο να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Α κατηγορίας και να αγωνιστεί και εκείνος την πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τα συναισθήματα καταρχήν και από πέρσι, αλλά και πώς νιώθεις φέτος που ένα παιδί του χωριού και η ομάδα, η δική σου, θα αγωνιστεί σε αυτό το πρωτάθλημα? Είναι κάτι πολύ ωραίο για το νησί μας και για το χωριό μας να έχει μια ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Πόσο μάλιστα να αγωνιζόμαστε κι εμείς τα παιδιά σε τέτοιες ηλικίες, σε τέτοιες ομάδες, και να προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο της ομάδας. Ας ελπίσουμε να έχουμε μια καλή χρονιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα και καλή επιτυχία στα παιδιά. Μαργαρίτη θα κλέψει. Στο ένας με έναν ο Μαργαρίτης. Ωραία, στο Γεωργιάδη. Ο Γεωργιάδης πλασάρει, σκοράρει.
5-0. Ο Απηλίου στο 50 λεπτό. Ο Γεωργιάδης θα ανεβάσει κι άλλο τον δείκτη του σκόρ για τους γηπεδούχους από την πάσα του Μαργαρίτη που κάνει την τρίτη του ασίστ στο ματς. Να ευχηθώ με τη σειρά μου συγχαρητήρια για την άνοδο της ομάδας μας στην ΓΑΜΑ Εθνική. Καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα, με πολλές νίκες και υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο Γιώργος Βακράκος, ο σέντερ φορ του Απηλίου, φετινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Γιώργο, καταρχήν και επίσημα καλώς ήρθες, γιατί στην κάμερα δεν τα έχουμε πει καμιά φορά. Πώς σου φαίνεται το νησί αρχικά και πώς σου φαίνεται και η ομάδα που είναι έτοιμη για την πρεμιέρα της το Σάββατο απέναντι στην ομάδα της Χίου? Σίγουρα το νησί είναι πολύ όμορφο, δεν έχω ξαναέρθει εδώ. Από την πρώτη μέρα που ήρθα με αγκάλιασαν οι άνθρωποι της ομάδας, το κλίμα είναι εξαιρετικό και εντός χώρου και εκτός. Δουλεύουμε κάθε μέρα σκληρά στις προπονήσεις και πιστεύω αυτό να μας βγει το Σάββατο στο γήπεδο που είναι η πρεμιέρα και να καταφέρουμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που είναι η νίκη. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα, να πετύχει όλους τους στόχους που έχει θέσει για τη ΓΑΜΑ Εθνική και να βάλουν κόσμο στα γήπεδα, ξέρω εγώ, να το χαρούμε κι εμείς, ξέρω εγώ. Σουλεϊμάν με χορό, προωθείται, κάθετα ο Κεφαλιανός, μπερδεύεται, πλασάρι, μπάλα καταλήγει στα δίχτυα. 6-0, ο Γιώργος Κεφαλιανός από την πάσα του Χατζη Σουλεϊμάν στο 72 ανεβάζει κι άλλο τον δείκτη του σκορ κάνοντας το 6-0 για τους γηπεδούχους. Θα έλεγα ότι η ομάδα από το ξεκίνημα του καλοκαιριού δουλεύει σε όλα τα επίπεδα, σε επαγγελματικά πρότυπα. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές εκτός νησιού για να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είπες προηγουμένως ότι φυσικά και ο στόχος είναι η παραμονή. Δεν ξέρω μέσα σου βέβαια αν έχεις σημαδέψει κάτι από την δωδεκάδα, δηλαδή που θα ήθελες να τερματίσει η ομάδα. Είναι πολύ νωρίς για να κάνω μια διαπρόβλεψη. Το που θα ήθελα σαφώς είναι σε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Αλλά για να είμαστε και ρεαλιστές, θα πρέπει να δούμε τουλάχιστον μετά τον πρώτο γύρο τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν ξέρουμε σε τι επίπεδο είναι οι ομάδες. Ακούμε ότι αρκετές ομάδες έχουν αρκετά υψηλότερο μπάτζετ από το δικό μας. Οπότε σαφώς θα πρωταγωνιστήσουν. Ακούγονται όμως ότι και αρκετές ομάδες είναι σαφώς χαμηλότερο μπάτζετ από το δικό μας. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι 90 λεπτά. Καμιά φορά το μπάτζετ δεν παίζει και τόσο μεγάλο ρόλο. Καμιά φορά χρειάζεται την τύχη. Χρειάζεται πολλά πράγματα για να μπορέσεις να πάρεις αυτό που πρέπει να πάρεις. Γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο, η βαθμοί αυτή που αποτυπώνουν, όχι η εμφάνιση της ομάδας. Θα πω και εγώ με τη σειρά μου. Μια μεγάλη ευχή για την ομάδα μας, να έχουν υγεία όλα τα παιδιά, να μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα μας σε αυτήν την κατηγορία. Και όλος ο κόσμος είναι στο γήπεδο και ειδικά οι γυναίκες μας. Να ακολουθήσουν την ομάδα κοντά. Λοιπόν, όπως και ο Γιώργος Ζομπάχος, έτσι και ο Γιάννης Οπέρος είναι από πέρσι εδώ στην πρώτη ομάδα, έχοντας κατακτήσει το πρωτάθλημα. Και φέτος μαζί με τον Σύλλογο θα αγωνιστείς και εσύ στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Νιώθω ωραία που παίζω στο αντρικό. Μακάρι και φέτος να μπορούμε βασικά να καταφέρουμε να το αποκτήσουμε, το κύπελο, ή τουλάχιστον να μείνουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Συγχαρητήρια στη ΓΑΜΑ Εθνική. Καλή επιτυχία να έχουν τα παιδιά. Ο Γεωργιάδης. Κάθε την πάσα, ο Δρόσος θα πλασάρει και θα σκοράρει! 1-0, ο Χρήστος Δρόσος! Ωραία, συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Πολλά γκολ εύχομαι. Με υγεία, να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, μαζί μας ο Γιάννης Ογκίκας, προπονητής τερματοφυλάκων του Συλλόγου. Προπονητής τερματοφυλάκων, η αλήθεια, αρκετά χρονιά. Εδώ, στο χωριό και Πιαό Δικαίου. Και στη συνέχεια Επιδεία και τώρα Πιαό Πηλίου. Για νομίζω ένας κόποι χρόνων που δικαιώνονται τη φετινή περίοδο με την ομάδα να αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ναι, έτσι είναι. Μετά από προσπάθειες πολλών χρόνων, η ομάδα πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Τα κατάφερε έστω και με τον κορονοϊό. Και τώρα κάνουμε την προσπάθειά μας στην καινούργια κατηγορία για μας, για το νησί μάλλον, στη ΓΑΜΑ κατηγορία. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στο να μείνουμε στην κατηγορία και μετά ό,τι προκύψει. Συγχαρητήρια στον Πηλί που ανέβηκε την κατηγορία. Εύχομαι ό,τι καλύτερο και με υγεία. Βαλιά προς τον Δρόσο. Ο Δρόσος από τα αριστερά. Διαγώνια, γκολ! Υπέροχο τέρμα! Ο Δρόσος από την κλειστή γωνία σημαδεύει το απέναντι παραθυράκι του Δημητρίεβιτς και στο 30 κάνει το 2-0. Λοιπόν, πετυχαίνουμε τα παιδιά σε στιγμή παγωθεραπείας, αλλά όλα χρειάζονται. Χατζη Σουλεϊμάν, Τζάθας, Κόκαλης και Παπαγεωργίου. Για να μας πούνε δύο λόγια για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αρχικά ο Ίμπο που την έχει ζήσει την ομάδα εδώ και στα καλά και στα κακά. Εντάξει, μια ανώτερη κατηγορία. Νομίζω απουσίαζαν ομάδες από το νησί πολλά χρόνια. Ευκαιρία μας να δείξουμε ότι είμαστε καλή ομάδα και ότι μπορούμε να μείνουμε κατηγορία που είναι πρωταρχικός στόχος.
και γιατί όχι και ακόμα κάτι καλύτερο. Καλή επιτυχία στην ομάδα του Πηλίου, να έχει μια καλή σεζόν και πάρα πολλά γκολ να μας χαρίσει. Όταν επέστρεψες εδώ, η ομάδα ήταν ακόμα στην Α κατηγορία, προσπαθούσε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Την περσινή χρονιά στήθηκε ουσιαστικά για να το κατακτήσει, το κατάφερε και για πρώτη φορά στην ιστορία της αγωνιστεί στη Γάμα Εθνική. Το πίστευες μέσα σου από πέρσι, από το ξεκίνημα, ότι θα φτάσουμε να συζητάμε τώρα αυτό? Εγώ να σου πω την αλήθεια, εγώ το πίστευα και την πρώτη χρονιά όταν είχα έρθει στο ΔΙΑ. Εντάξει, δεν κλείσε χρονιά όπως έπρεπε, το τι έγινε, τι δεν έγινε, τα έχουμε συζητήσει, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Από εκεί και πέρα, όταν η ομάδα έγινε αόπιλου και με τις κινήσεις που γίνανε και με τους παίχτες που ήρθανε, από την πρώτη στιγμή δηλαδή, που ξεκινήσαμε τις προπονήσεις από τα φιλικά, έτσι όπως έβλεπα την ομάδα, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πάρουμε το πρωτάθλημα. Και έτσι εξελίχθηκε όλα η κατάσταση. Ήμασταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Γι' αυτό τόσες ανατροπές, έξω στη Ρόδο, κυνηγούσαμε τα παιχνίδια, κάθε Κυριακή ήμασταν σταθεροί. Σίγουρα το αξίζαμε, το αξίζαμε. Γεια σας, εύχομαι στην ομάδα να πάει καλά, να έχουν υγεία τα παιδιά, να είναι όλος ο κόσμος δίπλα της, να βγάλει τη σεζόν όσο δυνατό με τις δυσκολίες που υπάρχουν καλά και να μπορέσουμε κι εμείς όλος ο κόσμος να είναι δίπλα, να τη στηρίξει για να μείνει και να κρατηθεί και να κάνει μια αξιολογική πορεία στο πρωτάθλημα. Είναι το πλεονέκτημα Αριόπουλος, ο Δρόσος, ο Στεφανίδης στην περιοχή, παράλληλα ο Χατζησουλεϊμάν, πλασάρει, σκοράρει, 3-0 στο 42, ο Στεφανίδης τρώνει, ο Χατζησουλεϊμάν έρχεται σαν τρέιλερ από τα δεξιά και με πλασέ στην κίνηση, σκοράρει. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ομάδα μας για φέτος, να πάνε όλα καλά, πολλά γκολ και βλέπουμε. Πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή μετά και το διάστημα που έμεινε εκτός λόγω του κορονοϊού να μπορέσει να επανέλθει και να βρεθεί σε αγωνιστικό ρυθμό για να παίξει μάτς? Αυτή η ερώτηση είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου. Πραγματικά είναι αχαρτογράφητα νερά. Δεν έχουμε καθόλου δείγμα το πόσο έχει αντιδράσει το σώμα μέσα στον καιρό της καραντίνας και πραγματικά δυσκολευτήκαμε ιδιαίτερα το καλοκαίρι για να φέρουμε τα παιδιά στην κατάσταση την οποία επιθυμούσαμε. Νομίζω ότι ξεκινώντας τώρα τη σεζόν όλα αυτά θα τα έχουμε αφήσει πίσω μας και θα είμαστε έτοιμοι 100%. Πραγματικά έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για αυτές εδώ τις ημέρες. Πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα μας, στην ΑΟ Πηλίου, η οποία ανέβηκε στη γάμα κατηγορία. Να έχει μια καλή φετινή σεζόν και ελπίζουμε για το καλύτερο. Όλο το νησί πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα σε μια τόσο μεγάλη κατηγορία για πρώτη φορά στο νησί μας. Καρίτης, παράλληλα ο Γεωργιάδης, το σουτ, γκολ! Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο 51 θα σουτάρει στην αριστερή γωνία του Δημητρίεβιτς και θα ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0. Ένα ξερό σουτ στη γωνιά του Δημητρίεβιτς από τον Γεωργιάδη που κάνει το 4-0. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι σκοράρουν κι άλλο γκολ με τον Γεωργιάδη. Καλή σεζόν στην ομάδα μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με την παρουσία του κόσμου, πόσο δύσκολο θα είναι για εσάς αν το πρωτάθλημα ξεκινήσει και δεν έχει τελικά κόσμο στο γήπεδο? Εντάξει, θα είναι κάτι πρωτόγνωρο γιατί το γήπεδο πάντα έχει κόσμο, το γεμίζουμε. Εντάξει, θα είναι δύσκολο για εμάς, αλλά θα παίξουμε για αυτούς. Ό,τι και να γίνει. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε το 100%, γιατί τρέχουν και αυτοί εδώ και καιρό, για να αντιπροσωπεύσουμε και εμείς την ομάδα στη Γάμα Εθνική. Καλή επιτυχία στην ομάδα και στην πρώτη εθνική. Να μας πει δύο λόγια και ο Βαγγέλης Παπαγεωργίου και εκείνος καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας για τη νέα χρονιά, η οποία ξεκινά το Σάββατο. Σάββατο στις 3 η πρεμιέρα απέναντι στην ομάδα της Χίου. Να μας πει δύο λόγια και εσύ, Βαγγέλη, για το πώς περιμένεις αυτό το ξεκίνημα. Περιμένουμε αυτό το ξεκίνημα πώς και πώς εδώ και από την αρχή της προετοιμασίας. Είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία με πολλούς νέους παίκτες. Ευελπιστούμε να τα πάμε πάρα πολύ καλά όπως και θα τα πάμε. Εδώ στην ομάδα από την πρώτη μέρα το νιώθω σαν το σπίτι μου. Οι άνθρωποι έχουν βρεθεί πολύ δίπλα μας σε κάθε στιγμή. Και περιμένουμε το Σάββατο πώς και πώς. Ανυπομονούμε δηλαδή, μακάρι να ήταν αύριο. Εύχομαι στην ομάδα μας καλή πορεία στη Γάμα Εθνική και να πανηγυρίσουμε όλοι στο τέλος στην παραμονή της. Ο επόμενος μακροπρόθεσμος νομίζω στόχος δικό σου σαν υπεύθυνος Ακαδημίας, μόνο γιατί είπαμε και πέρυσι ότι ήσουν και το ένα και το άλλο, αλλά
λόγω και των υποχρεώσεων της ομάδας, στην ανδρική ομάδα δεν γίνονταν να είσαι εκεί. Νομίζω ότι ο επόμενος μακροπρόθεσμος στόχος έχει να κάνει με το ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή αγωνίζεται γάμα εθνική και πρέπει να έχει κάποιους νεαρούς ποδοσφαιριστές σε ηλικία. Να μπορέσει δηλαδή σιγά σιγά ο σύλλογος να έχει δικά του παιδιά τα οποία να αγωνίζονται σε αυτή την κατηγορία και να είναι ένας σύλλογος ο οποίος να παραμείνει για αρκετά χρόνια σε αυτή την γάμα εθνική. Έτσι που τα λες είναι Γιώργο, πρέπει να δούμε και τις ακαδημίες. Προσπαθούμε και εκεί, γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, είναι δύσκολα. Το μόνο θετικό σε όλη την υπόθεση είναι ότι τα πιο κάτω τμήματα, K12, K10, K8, έχουμε πολλά παιδιά και έχουμε και σήμερα, ας πούμε, είχαμε πάλι 5-6 εγγραφές. Αυτό είναι θετικό και όπως σου είπα και πριν 10 μέρες σε μια συνέντευξη πάλι, πρέπει η αρμόδια αρχή και η ΕΠΟ να τα πιο κάτω προαθλήματα, όπως είναι τώρα στη ΓΑΜΑ υποχρεωτικά, δύο παιδιά κάτω των 20 χρονών στην δεκάδα και συγχρόνως στη 18, 20, δεν ξέρω τι θα είναι, 18, αν είναι 20, θα έχει 4 παιδιά μέσα, 5, γιατί και στον πάγκο να κάτσει ένα παιδί 17, 18 χρονών, 20 και είναι ΓΑΜΑ εθνική, είναι εμπειρία. Πρέπει να το δουν και στις πιο κάτω κατηγορίες. Δηλαδή, όταν εμείς τώρα, ας πούμε, τα παιδιά, έχουμε παιδιά που είναι καλά παιδιά, είναι καλοί αθλητές, καλοί ποδοσφαιριστές, εξελίσσιμοι. Αυτό αν είχαν παιχνίδια περισσότερα στη Β' κατηγορία και στην Α', δηλαδή να δικαιόταν, ας πούμε, η εντεκάδα της Α' κατηγορίας ή της Β' να έχει 3 παιδιά μέσα, 4 παιδιά κάτω των 20 χρονών. Για να φτιάξουμε λίγο το ποδόσφαιρο, πρέπει να το δούμε. Όλοι οι κόσμοι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα στη ΓΑΜΑ εθνική, έχουμε φέρει πολλά παιδιά απ' έξω, καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά καλό θα ήταν να είχαμε περισσότερα παιδιά εδώ που θα μπορούσαν να σταθούν στη ΓΑΜΑ εθνική. Πρόβλεψη σκόρ για το Σάββατο? 2-0. Εύχομαι από καρδιάς αυτή η ομάδα που έδωσε τόσα πολλά για να ανέβει στην αυτή την κατηγορία να πάει όχι καλά, κάτι παραπάνω από προδοκίες όλων μας και όλων των ανθρώπων, ειδικά αυτών που έχουν αγωνιστεί πραγματικά για να τη φέρουν μέχρι εδώ. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο από καρδιάς. Πάσα, Κυπεδούχη, Γεωργιάδης, στο δεύτερο, Μποϊλής, κεφαλιά, πάσα από κοντά, το πλασέ και στα δίχτυα! Ο Μανώλης Συντιχάκης είναι ο σκόρερ! Ο Συντιχάκης σκοράρει! Καλησπέρα. Εδώ έχουμε το παιδί από τα Μάσαρη. Ένα λίγο σκεύω. Στα Μάσαρη δεν έχει πάει ακόμα η κάμερα. Θα πάμε εμείς όμως αυτόν. Ακολούθαμε σκεύω. Στέφανος Νικήτας. Είναι το μέρος που πάει πάντα πριν από τα παιχνίδια σκεύω. Τουαλέτα. Ονοώ νοήτο. Πού είναι? Μανώλη, καλησπέρα. Για τον Νικήτα πηγαίναμε, βρήκαμε σένα. Μανώλη, από εδώ πέρα θέλουμε να μας πεις δύο λόγια. Κάνουμε μια πρωτότυπη εκπομπή για τα δεδομένα της ΚΟ και θέλουμε ειδικά τα παιδιά του χωριού να πρωταγωνιστήσουν σε αυτό το νέο επεισόδιο. Θέλω να μας πεις δύο πράγματα, δύο λόγια για την πρεμιέρα του Σαββάτου. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Ωραία, με βρήκες τρε φίλε. Πάρε το χρόνο σου, πάρε τις ανάσεις σου. Τρεβάει βάλε. Λοιπόν, το Σάββατο θα είμαστε πολύ δυνατοί. Αλήθεια τώρα γραφή. Τώρα πες. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Ο Δρόσος έξω από την περιοχή, το σούτ με τα αριστερό. Υπέροχο τέρμα από τον Δρόσο. Ο Χρήστος Δρόσος με ένα ξερό σούτ. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Δαρζέντα. Και κάνει το 1-0 για τον Ναό Πηλίου στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε ό,τι αφορά την εικόνα του ομίλου, αν έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες σαν φαβορί ή και ποιος είναι ο στόχος του απειλή για τη φετινή χρονιά? Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάποιες ομάδες. Είναι ερωτηματικό η κατάσταση όλων των ποδοσφαιριστών σε όλη την Ελλάδα. Ειδικότερα για τους ερασιτέχνες, γιατί και η ΓΑΜΑ Εθνική αποτελείται από αρκετούς ερασιτέχνες. Δεν μπορούμε να ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρεθούν, κατά πόσο έχουν συνέλθει τα παιδιά, πόσο έχουν δέσει τα αγωνιστικά σύνολα. Εμείς κοιτάμε όλους τους αντιπάλους με τον ίδιο τρόπο, θα τους κοιτάξουμε με τον ίδιο τρόπο, θα κοιτάξουμε τη δική μας ομάδα να βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, αγώνα με τον αγώνα, και για τον στόχο νομίζω ότι θα ήταν το εύκολο να πούμε ότι πάμε για να παραμείνουμε στην κατηγορία. Ο στόχος όμως της ομάδας δεν είναι αυτός, είναι μέσα από τον πρωταθλητισμό,
να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερες θέσεις στο βαθμολογικό πίνακα, να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα και να μπορέσει να εκπροσωπήσει το κακό ποδόσφαιρο επάξια στην κατηγορία. Καλή επιτυχία στην ομάδα! Έχοντας και εμπειρία από αυτές τις κατηγορίες, πώς βλέπεις την δυναμική της ομάδας και πώς βλέπεις και τις υπόλοιπες ομάδες του ομίλου, σύμφωνα και με αυτά που ξέρεις και εσύ δηλαδή, και ποιος είναι ο στόχος της ομάδας για τη φετινή χρονιά? Σίγουρα έχουμε πολύ καλούς και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Από την πρώτη μέρα δέθηκα μαζί τους. Κοιτάμε κάθε μέρα να δουλεύουμε πολύ καλά με τις κατάλληλες οδηγίες του προπονητή μας. Τώρα για τις άλλες ομάδες δεν τις έχω δει αρκετά για να μπορώ να έχω πλήρη άποψη. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε όλες στα ίσια και να πάρουμε αυτό που μας αξίζει. Δημήτρη, τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα του Απηλίου, Δημήτρης Ζουτζάθας. Έχεις λίγες μέρες εδώ να μας πεις και πώς φαίνεται το νησί και πώς φαίνεται η ομάδα. Για το νησί θεωρώ ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος γενικά από αυτά που έχω δει. Η ομάδα φαίνεται να είναι πολύ ανταγωνιστική. Θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε πολλές εκπλήξεις με όσα τουλάχιστον έχω δει εγώ μέσα σε μια εβδομάδα. Και η αρχή είναι πάντα πάρα πολύ σημαντική για οποιαδήποτε ομάδα σε όλες τις κατηγορίες και θεωρώ ότι θα πάμε πολύ καλά φέτος. Χατζησουλεϊμάν, το σούτ με τα αριστερό, η μπάλα στα δίχτυα! 2-1, ο Ιμπραήμ Χατζησουλεϊμάν σουτάρει με τα αριστερό και στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Δαρζέντα δίνοντας προβάδισμα ξανά στον ναό Πηλίου με 2-1 στο 53. Εύχομαι στα παιδιά, στην ομάδα, να έχουν καλή επιτυχία, καλό χειμώνα και με το καλό να πάρουν το πρωτάθλημα όπως το πήρανε πέρυσι και να είναι γεροί και δυνατοί. Και ο Πέτρος μου ιδιαιτέρως να είναι γερός και δυνατόν να βάζει κάθε μέρα γκολ. Σε αυτό το γήπεδο που καθόμαστε τώρα, το συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η σημερινή προπόνηση, το έχει ζήσει από τότε που ήταν χώμα, σαν παιδί, έχει ζήσει όλες τις ηλικίες ουσιαστικά, τις υποδομές, εφηβικά, πρωταθλήματα, εφηβικά και αρκετά πράγματα ακόμη. Και πάντα, είτε ήσουν εδώ είτε ήσουν εκτός, υποστήριζες αυτή την ομάδα με την παρουσία αρκετού κόσμου στις εξέδρες. Αυτή τη στιγμή, λόγω κορονοϊού, εκτός ελληνιστικού απρόπτου, θα ξεκινήσει η χρονιά χωρίς κόσμο. Πόσο σημαντικό είναι για τον σύλλογο, γιατί είναι ένας σύλλογος ο οποίος πάντα στηρίζεται στην παρουσία του κόσμου, ότι θα ξεκινήσει αυτή τη σεζόν, μη γνωρίζοντας αν έχει κόσμο ή όχι στις εξέδρες. Κοίταξε, Γιώργο, η ομάδα μας βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο μέρος. Η δυναμική της δηλαδή είναι οι έδρατες. Ο κόσμος είναι πάντα δίπλα, γεμίζει το γήπεδο, δηλαδή και πέρσι το είδαμε αυτό. Ερχόντουσα στη Ρόδο, σίγουρα θα είναι μια μεγάλη απώλεια για μας. Από εκεί και πέρα. Επειδή οι άνθρωποι είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και οικονομικά και αγωνιστικά εδώ πέρα μας ενθαρρύνουν, ήρθε η ώρα να βγούμε εμείς μπροστά αυτή τη στιγμή και έστω και χωρίς αυτούς να παίρνουμε τα αποτελέσματα που πρέπει. Μέχρι ώστε να γυρίσουν οι φιλάθλοι στα γήπεδα. Λοιπόν, ο Γιώργος Κεφαλιανός για να μας πει δύο λόγια, Γιώργο, για το πρωτάθλημα που ξεκινά, το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Παιδί του χωριού, έχοντας ζήσει την ομάδα από το Β' τοπικό ουσιαστικά μέχρι και τη Γ' Αθηνική, πώς αισθάνεσαι και εσύ και κατά πόσο είναι έτοιμη η ομάδα για την πρεμιέρα? Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι που θα ξεκινήσουμε αυτό το έργο όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Δύο μήνες τώρα εργαζόμαστε πολύ σκληρά, έχουμε γίνει μια ομάδα, μια γροθιά και ελπίζουμε και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο της ομάδας. Εύχομαι την ομάδα του Βιλίου να πάει καλά. Γεωργιάς, θα εκτελέσει το κόρνερ. Κεφαλιά στα δίχτυα. 1-0 από την κεφαλιά του Χατζηβασίλη. Μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. 1-0 στο 24. Οι γηπεδούχοι παίρνουν προβάδισμα στο σκορ από στημένη μπάλα. Από την εκτέλεση κόρνερ του Γεωργιάδη και την κεφαλιά του Χατζηβασίλη. Μπάλα κατέληξε στην αριστερή γωνία του Κωστή για το 1-0 του Απηλίου. Την περσινή περίοδο, για να μιλήσουμε και λίγο για σένα, την περσινή περίοδο έκανες μια γεμάτη χρονιά. Βοήθησες την ομάδα και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και στο επιθετικό, σκοράροντας αρκετές φορές. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου για την φετινή περίοδο. Ξεκίνησες στρατοφυλικά καλά. Τι είπα, Γιώργο, ελπίζουμε να έχουμε μόνο την υγεία μας. Από εκεί και πέρα, ναι, έχεις δίκιο, έγινε μια καλή χρονιά. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις μια καλή χρονιά, να είσαι υγιής και να τελειώνει η χρονιά, να έχεις πάρει το πρωτάθλημα και να λες ότι ναι, έκανα και εγώ, έβαλα και εγώ το κομμάτι μου. Πολύ σημαντικό, μακάρι να κυλήσουν τα πράγματα και φέτος έτσι και ακόμα καλύτερα. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα έρχονται. Θα ήθελα να ρωτήσω και για σένα. Ο Γιώργος Βακράκος έχει έρθει εδώ. Είναι το βασικό φόρο της ομάδας. Τι έχεις στο δικό σου μυαλό, ποιος είναι ο δικός σου στόχος για τη φετινή χρονιά? Σίγουρα έχω κι εγώ ατομικό στόχο. Πρώτα απ' όλα να πάει καλά η ομάδα πάνω απ' όλα.
Και εγώ σίγουρα σε κάθε παιχνίδι θέλω να σκοράρω. Θα δίνω το 100% του εαυτού μου. Και ελπίζω και με τη δική μου βοήθεια αλλά και με όλων των συμπαικτών μου να κερδίζουμε κάθε αγώνα. Καλή πρόοδο, εύχομαι. Πάλι τα ίδια να ανεβούν και άλλη ομάδα. Και πάντα τέτοια. Λοιπόν, να μας πει δύο λόγια ο Νόντας, ο Κούκαλης, ο οποίος είναι από πέρσι η αλήθεια εδώ. Δυστυχώς με ένα μικρό πρόβλημα που είχε με το δελτίο του, δεν είχε καταφέρει να αγωνιστεί σε κάποιο επίσημο μάτς. Όμως την έχει ζήσει την ομάδα, νομίζω, και την περσινή περίοδο και στο χτίσιμο της φετινής χρονιάς. Νόντα, πώς περιμένεις και εσύ αυτό το ξεκίνημα? Χαίρετε και από μένα σε αυτή την ιστορική στιγμή για την κατηγορία και για το νησί. Μετά από δύο μήνες προετοιμασίας, πιστεύω θα είμαστε έτοιμοι για το Σαββατιάτικο αγώνα μαζί με τη βοήθεια, αν έχει και κόσμο, με όλα αυτά τα μέτρα που υπάρχουν, για την πρώτη νίκη μας και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί και να έχουμε και μια καλή σεζόν, μια καλή χρονιά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τίθεται ένα δημοψήφισμα μέχρι Παρασκευή βράδυ. Ψηφίζουμε όλοι για το αν ο Νόντας Κόκαλης, γνωστός και ως Γκαρσία Μπερνάλ, πρέπει να πάρει αυτό το παπούτσι. Κάντε ένα zoom, σε παρακαλώ, στο παπούτσι. Νόντα, δείξτε το λίγο και από κάτω. Ψηφίζουμε μέχρι Παρασκευή βράδυ, παιδιά. Ο Διαμαντής να ψηφίζει πρώτος και μετά ακολουθάμε εμείς. Αυξημένες υποχρεώσεις και για σένα και για το υπόλοιπο team σε σχέση με πέρυσι, ή η ομάδα συνεχίζει τη δουλειά που είχε ξεκινήσει από την περσινή χρονιά και σε αυτό το νέο πρωτάθλημα? Όχι, εμείς έχουμε αλλάξει πλέον τους στόχους. Έχουμε φέρει τον Σίμω, ένα παιδί από την Κομωτινή, ο οποίος είναι επαγγελματίας. Βέβαια, θέλαμε κάποια παιδιά από εδώ, δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε ή δεν έμεινα στην ομάδα. Πιστεύω ότι του χρόνου, αν η ομάδα μένει, θα κάνουμε την προσπάθειά μας και με παιδιά από το νησί, σε όλες τις θέσεις, όχι μόνο στη θέση του τερματοφύλακα, έτσι. Ώστε και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις εμπειρίες τους, ναι, στην καινούργια κατηγορία. Ο στόχος της ομάδας είναι η παραμονή ή εσύ στο μυαλό σου έχεις ίσως κάτι διαφορετικό, ένα πλασάρισμα, ας πούμε, σε πρώτη εξάδα? Όχι, στόχος της ομάδας είναι η παραμονή, καθαρά. Στόχος είναι να είναι πάνω από τις τέσσερις θέσεις όπου διοικούν πάλι στο αλφα τοπικό και του χρόνου, με κάποια περισσότερα λεφτά ίσως, να δει τι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο. Έτσι όπως είμαστε φέτος, με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, πρέπει η ομάδα πρώτα να σκεφτεί να σωθεί, να κάνει τα δύνατα δυνατά να σωθεί και μετά να προσπαθήσει για κάτι καλύτερο, έχοντας βέβαια τις εμπειρίες της γάμα κατηγορίας και σε παίχτες και σε τεχνικό, από όποιους και αν είναι του χρόνου, έτσι. Μπορεί να μην είμαστε εμείς, μπορεί να είναι κάποια άλλα παιδιά, αλλά πρέπει να προσπαθήσει η ομάδα για την Go να μείνει στην κατηγορία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Επιτυχία. Στον. Στον. Αόπιλίου. Αόπιλίου. Του Σουλεμάν. Σέντρα του. Θα περάσει ο Δρόσος, 2-0. Ο Χρήστος Δρόσος στο 31, από την σέντρα του Χατζη Σουλεϊμάν βρίσκει την μπάλα στην κίνηση και με αριστερό σουτ τη στέλνει στην αριστερή γωνία του Κωστή, κάνοντας το 2-0 για την ομάδα του. Πρόεδρε, όπως όλα δείχνουν, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει χωρίς κόσμο. Μακάρι βέβαια αυτό να αλλάξει στην πορεία. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις και εσύ και η επικοινωνία που είχες και με τον πρόεδρο της ΕΠΣΟ, τον Δεκανήσου, τον Παναγιώτη Γιακοφώτη, αλλά και με τους ανθρώπους της ΕΠΟ. Ποια θα είναι η βοήθεια που θα υπάρχει από πλευράς ΕΠΟ από τη στιγμή που ο σύλλογος ο δικός μας, όπως και άλλη συλλογή, γιατί όλοι έχουν αυτό το πρόβλημα και ειδικότερα οι ομάδες οι οποίες είναι ερασιτεχνικές θα παίζουν χωρίς κόσμο και θα χάνουν ένα μεγάλο μέρος από τα έσοδά τους. Κοιτάξτε, παιδιά, ζούμε σε μια κατάσταση που σε πολλά πράγματα τίποτα δεν μπορεί να προβλεφθεί από την αρχή μέχρι το τέλος. Στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Το ίδιο πράγμα επικρατεί και στον αθλητισμό. Αυτό βλέπω εγώ. Δεν μπορούν λοιπόν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί, είτε είναι ΕΠΟ, είτε είναι ΕΠΣΗ, οτιδήποτε, να μας πούν τι θα κάνουν από εδώ και ύστερα για τους επόμενους 10 μήνες για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Σε πρώτη φάση και η ΕΠΣΑ και ο Παναγιώτης Διακοφώτης είναι πολύ κοντά μας και υποστηρίζει πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα. Σε πρώτη φάση μας έχει εγκριθεί ένα κονδύλι κοντά στις 26-27.000 που θα δοθεί τμηματικά, αλλά όπως καταλαβαίνετε με τόσες μετακινήσεις το ποσό βοηθάει εμένα, αλλά είναι πολύ μικρό, άρα χρειάζονται και άλλα πράγματα. Και ευελπιστώ ότι θα δίδονται και άλλα πράγματα με την πορεία του χρόνου και με την παρόδο, όπως έχουν κάνει και σε άλλα πεδία, έτσι. Αυτό ελπίζω και αυτό ευελπιστώ. Δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο, κάτι σίγουρο, άρα θα πρέπει εμείς ως νέο ΔΣ να παλέψουμε με δικές μας δυνάμεις για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε πόρους για αυτή την ομάδα που δυστυχώς τα έξοδα θα είναι πάρα πολλά, αλλά όπως είπα και στην αρχή, ο στόχος είναι να παραμείνεις, άρα ξεκινάς
έχοντάς το ως δεδομένο ότι έχεις να αντιμετωπίσεις μια διακατάσταση. Δημιούργησε υπεραριθμία. Έφυγε, άφησε τον αντίπαλο στο δεύτερο. Το εξτρέμ λειτουργίας είναι εκεί και βγάζει τη σέντρα. Σωστά, σωστά. Έχουμε πέτει στο προδοκάρι. Όχι. Έκανα τόσο κόπο λοιπόν να τον αμυντικό να τον σύρω μέχρι εδώ. Πρόσεξε, Χατζησουλεϊμάν έξω στην περιοχή θα σουτάρει και θα σκοράρει ένα υπέροχο τέρμα. Ο Χατζησουλεϊμάν με δυνατό σουτ θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μίλιου και στο 35 θα φέρει το μας στα ίσια για τον Αοπηλίου. Για την ομάδα μας όλα να πάνε καλά και του χρόνου στη Β' Εθνική, όχι στη Γ'. Και καλησπέρα, σήμερα δεν ξέρω πόσες έχει ο μήνας. Ηλία Ζήκα, τι κάνεις? Καλά φίλε Αλεξάνδρε. Καλά, μια χαρά. Θα ήθελα να σου κάνω μία-δύο ερωτήσεις για το τι, πώς περνάς στην ομάδα και για το τι έρχονται. Κάτσε ρε! Και για τι έπεται στη συνέχεια. Θέλω να μου πεις αρχικά πώς τα περνάς στην ομάδα. Τέλεια. Με ωραίο κλίμα και ωραία ατμόσφαιρα. Κάθε μέρα. Θέλω να μου πεις τι πιστεύεις ότι θα κάνει η ομάδα το Σάββατο. Όπως είπα και πέρυσι, θέλουμε πάντα να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Όχι. Και για τέλος, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής στην ομάδα? Χρήστος ο Δρόσος. Λοιπόν, και ο Γιάννης ο Λάντζικος μαζί μας, ένας ακόμη μικρός ο οποίος θα αγωνιστεί με την ομάδα στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Θα ανακοινωθεί και επίσημα τις επόμενες ημέρες για να μπορέσει να αγωνιστεί στον Αοπηλίου. Γιάννη μου, τα συναισθήματά σου και πώς νιώθεις που επέστρεψες ουσιαστικά στο νησί, έστω και για αυτό το χρόνο μόνο, για να αγωνιστείς φέτος με την ομάδα του Αοπηλίου. Είναι πολύ ευχάριστο που θα έχουμε μια ομάδα να μας εκπροσωπεί σε εθνική κατηγορία και ευχαριστώ πολύ που θα μπορέσω να βοηθήσω κι εγώ και να είμαι μέσα στην ομάδα. Και χαίρομαι πολύ και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Συγχαρητήρια στην ομάδα που ανέβηκε η κατηγορία. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες για την προσπάθεια που κάνανε. Είμαι πολύ χαρούμενος για το χωριό μου και θέλω να τους δω και φέτος να πάρουμε μια καλή θέση στο πρωτάθλημα. Αυτό τα δεξιά. Η σέντρα του Χατζησουλεϊμάν. Το πλασέ στην κίνηση και η μπάλα στα δίχτυα. Μέσα σε δύο λεπτά ο Αοπηλίου φέρνει τούμπα στο μάτς. Παίρνει τούμπα το μάτς Χατζησουλεϊμάν στο 35. Σουτάρει για να στείλει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Μίλιου και στο 37 από την σέντρα του βλέπει τον Δρόσο να πετάγεται και με πλασέ στην κίνηση να στείλει την μπάλα ξανά στα δίχτυα του Μίλιου για το 2-1 για τον Αοπηλίου. Στο 65 λεπτό, Στεφανίδης από την δύναμη τον Μίλιο θα πλασάρει και θα σκοράρει 3-1 ο Αοπηλίου με τον Γιάννη Στεφανίδη από τα 11 βήματα να νικά τον Μίλιο και να κάνει το 3-1 για τους γηπεδούχους. Μάρια, ξέρουμε ότι έχει έρθει ένα πλακάκι 18 τετραγωνικά. Λοιπόν, ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, ο οποίος την φετινή χρονιά επέστρεψε εδώ στο νησί, ο Μάριος Σπύρου, που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Κρήτη, να μας μιλήσει για την επιστροφή σου εδώ στο νησί και για την ομάδα και για τη φετινή χρονιά. Γιώργο, τα βλέπεις τα πράγματα εδώ πέρα. Η ομάδα είναι πολύ οργανωμένη. Δουλεύουμε, δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε τα πάντα. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο την αγωνιστική περίοδο που ξεκινάμε το Σάββατο, με αρχή τον αγώνα με τη Μικρασιατική, να δώσουμε το 100%. Και ευελπιστούμε να μπορέσει και ο κόσμος να δει αυτό που θα προσφέρουμε στο γήπεδο, γιατί πιστεύω στην ομάδα και θα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε καλό ξεκίνημα στην ομάδα μας, στο δύσκολη κατηγορία που ανέβηκε. Πιστεύουμε να δείξει όλο αυτό με το κορονοϊό και να είναι ο κόσμος κοντά στην ομάδα, να τους εξηγώσουμε και να είμαστε κι εμείς ο 12ος παίκτης. Καλή επιτυχία στο ξεκίνημά της. 82, Γιουργιάδη σας 20. Κεφαλιά στα δίχτυα, ο Μανώλης Συντιχάκης στο 82 θα δώσει προβάδισμα με 4-3 στον Αοπηλίου. Ο Συντιχάκης προβάδισμα για τον Αοπηλίου στο 82 από την εκτέλεση κόρνερ του Γεωργιάδη. Ο Συντιχάκης παίρνει την κεφαλιά, σέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μίλιου και κάνει το 4-3. Απέναντι από τον Ροδίτη, Μαργαρίτης θα εκτελέσει και θα σκοράρει. 1-0 στο 5. Ο Μαργαρίτης στέλνει την μπάλα στο δεξί παραθυράκι του Ροδίτη. Ο Αοπηλίου παίρνει προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαργαρίτη να κάνει το 1-0 από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Λοιπόν, το αγόρι της Ελευθερίας Μπαλάση να μας πει δύο λόγια γιατί. Έλα, πάμε. Α, δεν γράφαμε. Γράφαμε. Α, γράφαμε. Το κρατήσουμε αυτό για άλλο. Το κρατάμε έτσι, ναι, ναι. Δεν το σβήνουμε αυτό. Ναι.
Λοιπόν, νέα χρονιά αυτή και για τον Άρη τον Κότσα και για τον Νίκο τον Κάρλο. Δύο μεταγραφές για την Γάμα Εθνική. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς που βρίσκεστε εδώ και πόσο σημαντικό ότι σε αυτό το πρωτάθλημα θα πρέπει να αγωνίζονται δύο μικροί. Οπότε αυτό αυξάνει και τις δικές σας πιθανότητες να πάρετε περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Άρη. Είναι πολύ ευχάριστο για μας και σημαντικό που μπορούμε να παίξουμε σε μια ομάδα Γάμα Εθνικής και κυρίως στο νησί μας. Και ελπίζω να πάρουμε αρκετές ευκαιρίες σήμερα για να δείξουμε. Νίκο, επιστρέφεις ουσιαστικά στην ομάδα μετά από ένα χρόνο στη Δόξα Καρδάμανας, έχοντας πάρει παιχνίδια στα πόδια σου, έχοντας πάρει εμπειρίες και όντας έτοιμος πια να αγωνιστείς και εσύ στο πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Σίγουρα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα που έχουμε μια ομάδα Γάμα Εθνικής στο νησί. Σίγουρα υπάρχουν μεγαλύτεροι στόχοι γενικά και στην ομάδα αλλά και από μένα. Και πιστεύω ότι η ομάδα θα πετύχει στόχους φέτος. Λοιπόν, ο Μανώλης Κεφαλιανός δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον ΑΟ Απηλίου. Μανώλη, την περσινή περίοδο ήρθε ο πολυπόθετος στόχος της ανόδου σε Γάμα Εθνική. Πώς νιώθεις που και εσύ φέτος εδώ στην ομάδα του χωριού σου θα αγωνιστείς σε αυτό το πρωτάθλημα? Είναι ένα πολύ ωραίο συνέστημα. Γενικά αυτό το αίσθημα του πρωταθλήματος, δηλαδή το να ζεις, γιατί κάποιοι δεν το έχουν ζήσει κιόλας, έτσι. Την άνοδο π.χ. στη Γάμα Εθνική. Είναι μεγάλη ευχαρίστηση όπως και για το χωριό, όπως και για όλο το νησί. Μετά από πόσα χρόνια, δηλαδή από τότε ήταν ο ΑΟ Δικαίου που ανέβηκε στην Δέλτα Εθνική. Είναι μια μεγάλη χαρά για το νησί, για την ομάδα, για όλους μας. Φέτος είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ξεκινάμε τώρα το Σάββατο. Πιστεύω όλα θα πάνε καλά. Θα μπούμε δυνατά μέσα. Και ευχόμαστε πάντα τα καλύτερα. Υγεία να έχουμε και όλα θα έρθουν. Όλα θα έρθουν. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στην ομάδα μας, παρόλο τις δυσκολίες που έχουμε όλοι φέτος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο στην ομάδα και σε όλους που στηρίζουν αυτούς του ίδιου. Δυσκολίες που έχουμε φέτος, πιστεύω η ομάδα μας... Όχι, δεν είναι ωραίο, δεν είπες. Ναι. Τα λόγια τα δικά μου, αυτά που αισθάνομαι. Ωραία, πες. Παρόλο φέτος που έχουμε δυσκολίες όλοι μας, όλος ο κόσμος, πιστεύω η ομάδα μας να δώσει ό,τι είναι το καλύτερο φέτος. Μπας και καμαρώσουμε λίγο. Πέρα κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο γήπεδο Πηλίου. Δίπλα μας έχουμε τον Αλέξη Μαργαρίτη. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είσαι, Αλέξη, πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά, πολύ καλά. Ωραία μέρα σήμερα. Ήλιος, βροχή μαζί ταυτόχρονα. Πέσανε οι πρώτες ψυχάλες, Αλέξη, έτσι. Πέσανε, Τετάρτη. Ελπίζω να τις είδατε, έτσι. Ωραία. Αλέξη, Τετάρτη σήμερα, δύο μέρες πριν το μεγάλο μάτς. Μας πεις δύο λόγια. Τίποτα. Η ομάδα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ έτοιμη. Το περιμένει πώς και πώς. Κοντά δύο μήνες και κάτι μέρες προετοιμασία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Περιμένω πώς και πώς το Σάββατο. Αλέξη, αν κάνω σωστά τις πράξεις στο μυαλό μου, είναι η τρίτη χρονιά, τέταρτη χρονιά εδώ στο Πουλί για σένα. Πιστεύω έχεις βρει το δεύτερο σου σπίτι εδώ στο Πουλί, έτσι. Νιώθω ωραία, δεν είναι ότι έχω βρει το δεύτερο μου σπίτι. Κυλάνε όλα πάρα πολύ όμορφα. Έχω κάνει την οικογένειά μου εδώ και αν συνεχίζουν όλα καλά, γιατί να μην μείνω και άλλα χρόνια. Μπράβο, Αλέξη. Καλύπτει δηλαδή το project της ομάδας, έτσι. Πάρα πολύ. Μπράβο, ωραία. Μέχρι στιγμής όλα καλά. Θέλω να μου πεις λίγο τους στόχους σου για φέτος. Στόχους προσωπικούς. Καταρχήν θέλω να μου πεις τους στόχους προσωπικούς και έπειτα να μου πεις και τις ομάδες. Στόχους προσωπικούς, θα σου πω ότι ο στόχος της ομάδας είναι να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορεί και πιστεύω ότι θα το πετύχει. Πού το βασίζεις αυτό ότι θα το πετύχει? Πιστεύω στους συμπαίχτες μου και στην ομάδα μου γι' αυτό. Το Σαββάτο, μια πρόληψη για το Σαββάτο. Δεν θα κάνω πρόληψη, θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Εγώ ευχαριστώ. Καταπληκτικό. Καλή επιτυχία έχουμε και εγώ στην ομάδα μας. Με το καλό και σε μια ανώτερη κατηγορία. Είσαι ο Κεφαλιανός, παίζει κάθετα ο Δρόσος με χώρο. Δρόσος θα κρατήσει. Θα πατήσει περιοχή ο Δρόσος, θα προσποιηθεί, θα πλασάρει, θα σκοράρει. 2-0, ο Δρόσος στο 14. Πάτησε περιοχή, πλάσαρε, σκόραρε τον Ροδίτη. Έστειλε την μπάλα στην αριστερή του γωνία. Και ο Απηλίου στο 14 κάνει το 2-0 με τον Χρήστο Δρόσο να σκοράρει ξανά. Και να δίνει μεγάλο προβάδισμα νίκης στους γηπεδούχους. Μαργαρίτης, κάθετα. Ο Ρούσος κρατά, κάνει κίνηση ο Μαργαρίτης. Ο Δρόσος είναι μόνος του με το αριστερό. Πλασάρι σκοράρι. 3-0 στο 30. Μαργαρίτης, Ρούσος και Δρόσος έκρυψαν την μπάλα με τον τελευταίο, τον Δρόσο.
από τα αριστερά να σκοράρει και να κάνει το 3-0, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τον Ροδίτη, για τρίτη φορά στο μάτς. Ο Απειλίου πατά τρεις φορές περιοχή και τρεις φορές σκοράρει εισκάθετα. Ο Δρόσος με χώρο. Ο Δρόσος στην περιοχή. Θα βγάλει έξω ο Ρούστο, θα πλασάρει, θα σκοράρει! Υπέροχο τέρμα από τον Ρούσο! Παράλληλη πάσα του Δρόσου, ο Ρούσος με πλασέ την στέλνει στο παραθυράκι του Ροδίτη και κάνει το 4-1 στο 54. Και σε ό,τι αφορά στις συνθήκες για τον κόσμο, γιατί το γήπεδο Πηλίου είναι πάντα ένα γήπεδο το οποίο είχε κόσμο, πόσο δύσκολο είναι για την ομάδα να ξεκινά το πρωτάθλημα χωρίς την παρουσία του κόσμου? Για κάθε ομάδα αυτό είναι δύσκολο κομμάτι. Για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με το ποδόσφαιρο είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά από εκεί και πέρα οφείλουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και εμείς, όπως και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα, όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Νομίζω ότι όλο το νησί, ακόμα κι αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεν μας κάνουν αρεστούς σε όλους, νομίζω ότι όλο το νησί στο τέλος θα μας αγκαλιάσει και θα νιώσουμε αυτή τη ζεστασιά έστω και 5 λεπτά πριν μπούμε μέσα σε αυτό το γήπεδο. Νομίζω ότι και μόνο ένα τους βλέμμα, μια φωνή, ένα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα πριν από τα παιχνίδια θα μας κάνει να νιώθουμε την παρουσία τους και όλα θα κυλήσουν όπως πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ, ήσασταν πολύ συγκινητικός. Γεια σας, είμαι ο Βαλάντης. Όλοι με ξέρετε, ο παλιός Ντούντου, το γνωρίζετε. Η ομάδα ζει στιγμές απίστευτες, γάμα εθνική. Αυτές δεν τις ζουν ομάδες ή ομάδες που έχουν πληρώσει. Εμείς το ζούμε. Το Σάββατο όλοι στο γήπεδο, παιδιά, με αγάπη. Και 3-0 θα κερδίσουμε, αυτά μόνο. Και ο Ντούντου έρχεται πάλι. Θα πάρει φορά, θα εκτελέσει και θα σκοράρει, στέλνοντας την μπάλα στο κέντρο της εστίας του Κουμέντου. Ο Ηρακλής Άριστον δέχεται τον κόλο, ο Απειλίου πετυχαίνει το 1-0 με τον Άλμπερτ Ρούσο στο 64 να σκοράρει και να δίνει προβάδισμα για την ομάδα του. Ο Ρούσος θα νικήσει από τα 11 βήματα τον Κουμέντο και θα δώσει προβάδισμα νίκης για τον Απειλίου στο 64. Ο Γεωργιάδης στο δεύτερο, ο Νικήτας, ο Αρχοντούλης, κεφαλιά στα δικτυά! Ελίτρωση στο 90 με τον Αρχοντούλη, κυρίες και κύριοι, ο Αρχοντούλης στο 90 από την κεφαλιά πάσα του Στεφανίδη. Τέλεση κόρνερ, η κεφαλιά του Δρόσου, η μπάλα στα δίχτυα. Ο Χρήστος Δρόσος με κοντινή κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μιαούδη και θα κάνει το 1-1 στο 19ο λεπτό για την ομάδα του Αόπιλιου. Κίνηση ο Ρούσος και Δρόσος, ο Δρόσος παράλληλα, η μπάλα θα περάσει το πλασέ στα δίχτυα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης είναι ο σκόρερ. Ο Γεωργιάδης θα καταφέρει στο 25ο λεπτό να κάνει το 2-1 για τον Αόπιλιου. Την παράλληλη πάσα του Δρόσου και το πλασέ του Γεωργιάδη. Ο Αόπιλιου μέσα σε 10 λεπτά ουσιαστικά γυρνά το μάτς από 0-1 σε 2-1 με σκόρερ τον Γιώργο Γεωργιάδη που έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από την καταβιά. Να κλείσουμε και με μια δική σου ευχή και για το αυριανό παιχνίδι, αλλά και γενικότερα για το πρωτάθλημα. Η ευχή μου είναι οπωσδήποτε η ομάδα μας να φέρει θετικά αποτελέσματα σε κάθε παιχνίδι και προπάντων από το πρώτο. Εξίσου ίδιας βαρύτητας ευχή είναι, όπως είπα και πριν, επειδή τα παιδιά αυτά και τα ντόπια παιδιά που έχουμε συγκεντρώσει από διάφορα άλλα σωματεία, αλλά και τα παιδιά που έχουν έρθει από άλλους συλλόγους και από άλλα μέρη της Ελλάδος, έχουμε μια πολύ καλή ποιότητα ανθρώπων, θα είναι πολύ λυπηρό να συμβεί κάτι στον οποιοδήποτε από τα παιδιά μας. Θέλω πάνω απ' όλα να διασφαλίσουμε την υγεία τους, να είναι καλά, γεροί και δυνατοί αυτοί, να είναι μαχητές και δεν με ενοχλεί αν χάνουμε παιχνίδια όταν το παλεύουμε, με ενοχλεί όταν δεν το παλεύουμε. Αυτός είναι ο στόχος, νομίζω ότι το έχουμε περάσει και το βλέπουμε και στα φιλικά ότι η ομάδα έπαιξε αρκετά καλά, ότι έπαιζε για 90 λεπτά αρκετά καλά, επέμενε, υπάρχει καλό κλίμα, υπάρχει κάτι που νομίζω και αυτούς τους λίγους φιλάθλους που μπόρεσαν να έρθουν στα φιλικά τους ευχαρίστησε, έβλεπαν ότι κάτι σωστό γίνεται σε αυτήν την ομάδα. Ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε καλά. Στεφανίδη στο χώρο, ο Μαργαρίτης στο πλασέ στα δίχτυα με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, δημιουργία Στεφανίδη, τελείωμα Μαργαρίτη, ο Απειλίου καταφέρνει στο 49 να ανεβάσει τον δίχτυο του σκορ στο 3-1 με τον Αλέξανδρο Μαργαρίτη. Ο Ρούσος θα εκτελέσει και θα σκοράρει 4-1 για τον Απειλίου στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ρούσος θα στείλει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μιαούδη και θα κάνει το 4-1 για τους
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. Παρακολουθήσαμε λοιπόν παρέα αυτή την εκπομπή που ήταν ουσιαστικά ένα μεγάλο αφιέρωμα για τον ΟΑΠ Ηλίου. Δεν έχουμε παρακάμερα σήμερα, γιατί την παρακάμερα την παρακολουθήσατε παράλληλα. Είδατε και ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν, κάποιους τους αφήσαμε στο μοντάζ όπως τα είπαν, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Μην ξεχνάμε, ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι και κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Είναι ένα παιχνίδι, το κάνουμε για να διασκεδάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, να περνάμε όμορφα. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περνάμε. Καλή επιτυχία στον ΟΑΠ Ηλίου. Να μπει με το δεξί στο παιχνίδι αύριο απέναντι στην Μικρασιατική Χίου. Και εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου τα καλύτερα και η ομάδα να τερματίσει όσο το δυνατόν ψηλότερα γίνεται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που μείνατε συντονισμένοι εδώ στο Γιάφκα Sports. Καλό απόγευμα σε όλους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον επόμενο καφενέ του Γιάφκα την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Μπισκοτάκι μου, μπαστούλα μου, τουρτίτσα μου, σαραγλάκι μου, μπακλαβαδάκι μου, παγωτάκι μου. Υπενήσεις ότι είμαι κρυά ή μου φάνηκε? Τι, δεν μας τα λέμε όλα αυτά? Δεν αναφερόμαστε στις απολαύσεις των αρτών ζαχαροπλαστείων Special.
Άρτο Ζαχαροπλαστεία Special. Κορυφαίες γλυκές επιλογές, αρτοσκευάσματα και το top φρέσκο παγωτό σε όλο το νησί. Δροσερή απόλαυση σε υπέροχες γεύσεις. Άρτο Ζαχαροπλαστεία Special σε όλη την ΚΟ. Βρείτε τα και απολαύστε τα.